Μαθαίνουμε και κάτι από τα λάθη μας ως χώρα, έτσι δεν είναι? Κύριε Γεωργιάδη, ο νομοθέτης, εκτός από τους 180, έχει προβλέψει και τους 120 συν έναν. Σωστά. Ναι, σωστά. Με ποια λογική όμως? Εξήγησε το, Στράτο, εξήγησε το σε παρακαλώ αυτό για όσους δεν ξέρουν τις διαδικασίες. Με την δυνατότητα που έχει ο κύριος Γεωργιάδης να επικαλείται ότι θα ψάξουμε τους 180, ο νομοθέτης στο Σύνταγμα έχει και την πρόβλεψη ότι υπάρχουν και οι 121, οι οποίοι μπορεί να μην συμφωνούν. Όχι, όχι. Άλλο να μην. Ακούστε, ακούστε. Να είμαστε συγκεκριμένοι, κύριε Μπαλή, ακούστε. Παρακαλώ. Το Σύνταγμα βάζει τον όρο της αυξημένης πλειοψηφίας στην εκλογή του Προέδρου, γιατί θέλει να εξασφαλίσει ότι το πρόσωπο αυτό θα είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Πουθενά δεν λέει το Σύνταγμα ότι δεν θα κατατίθενται προτάσεις για πρόεδρο. Ο κύριος Αθανασίου είπε σήμερα ότι θα ήταν καλύτερο. Αν δεν βρούμε, λέει, το πρόσωπο. Όχι, όλοι μαζί, παρακαλώ. Άρα θα το καταλάβουμε. Εδώ έχουμε μία πρόβλεψη του Συντάγματος που υπάρχει με έναν σκοπό Α. Να βγαίνει πρόεδρος κοινής αποδοχής. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση από τον Γιώργο Παπανδρέου το 9 με ένα σκοπό Β. Να ρίξει την κυβέρνηση. Αυτό μας οδηγεί στη χρεοκοπία και στο μνημόνιο. Και τώρα πάει να κάνει το ίδιο πράγμα. Αυτό μας οδήγησε στη χρεοκοπία. 100%. Διότι να σου πω τι γίνεται. Δηλαδή, τότε, σε περίπτωση που τότε δεν είχε πέσει η κυβέρνηση Καραμανλή. Άλλη εξέλιξη της ιστορίας. Συγγνώμη. Γιατί, δεν θα είχε χρεοκοπήσει η χώρα. Δηλαδή, θα είχε καταφέρει η χώρα όλα αυτά τα χρόνια των ελλημάτων. Εγώ ήμουν εκεί. Η κυβέρνηση Καραμαλή, και μπορείτε να βγάλετε κάπου, θα άξιζε τον κόπο να γίνει μια συνέντευξη από τον Γιάννη Παπαθανασίου, τον Υπουργό Οικονομικών Εκκλησιών. Συνεπώς, συγγνώμη. Συνεπώς, αν το Πασόκ έριξε τη χώρα στη χρεοκοπία αυτή τη στιγμή, γιατί συνεργάζεται με το Πασόκ? Γιατί αυτό αποφάσισε ο ελληνικός λαός. Λέτε, το κάνουμε με χαρά. Εντολή του ελληνικού λαού ακολουθούμε. Δεν είναι δική μας επιλογή. Εμείς αυτοδυναμία θέλαμε να πάρουμε. Απορώ όλους όσους μας κατηγορούν γιατί συγκυβερνούμε το Πασόκ. Γιατί το λένε σε εμάς. Γιώργο Κυρίτση. Μας έδωσε ο ελληνικός λαός 151 και εμείς είπαμε ότι θέλουμε μαζί με τον Πασόκ. Λέει ο κύριος Κουρλέτης ό,τι έλεγε ο κύριος Παπανδρέου το 9. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν πρέπει να εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας από την παρούσα Βουλή, διότι η παραμονή αυτής της κυβέρνησης στην εξουσία καταστρέφει τη χώρα. Αυτό λέει. Δεν είναι θέμα προσώπου του Προέδρου. Γι' αυτό και έχουμε πει ότι και τον Τσίπρα να προτείνουν δεν πρόκειται να τον ψηφίσουμε. Αλλά θέλω να σχολιάσω αυτό λίγο. Δεν είναι δογματισμό. Όχι, δεν είναι καθόλου δογματισμό. Είναι το θέμα να σωθεί η χώρα ή να βγάλουμε κάποιον και να γουστάρουμε. Ποιο είναι το θέμα? Θα μπορούσε κανείς να πει ότι με τον ίδιο τρόπο που μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες ως προς τις πολιτικές? Όχι, δεν θα μπορούσε να το πει. Το ίδιο υπάρχει και στη Νέα Δημοκρατία, ότι αυτό το πράγμα είναι μια πολυφωνία της Νέας Δημοκρατίας? Όχι, όχι, καθόλου. Εδώ υπάρχει ότι και φιλελεύθερους και παραδοσιακούς δεξιούς. Υπάρχει ένα θέμα βασικό. Δεν γίνεται τη μία στιγμή να λες success story, βγαίνουμε από την κρίση, πάμε από το καλό στο καλύτερο, θα πάει ο Σαμαράς στη Γαλλία και στη Γερμανία, θα τα πάρει όλα παραμάζωμα, και απ' την άλλη να βγαίνεις και να λες στην Ελλάδα βοήθεια Παναγία, να συσπηρωθεί όλη η δεξιά και ας βριζόμαστε μεταξύ μας ταγματασφαλίδες για να σωθούμε. Ένα από τα δύο ισχύει. Και ισχύει το δεύτερο. Και είναι απολύτως προφανές. Ταγματασφαλίδες. Αυτά που έλεγε προηγουμένως. Τι είπε? Γερμανοτσολιάδες. Γερμανοτσολιάδες, ναι, αυτό. Το ίδιο πράγμα είναι. Γερμανοτσολιάδες και ταγματασφαλίδες είναι το ίδιο. Αυτά που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Μητσοτάκης στο βίντεο που παίξατε. Λοιπόν, είναι προφανές ότι δεν γίνεται να ισχύουν και τα δύο. Τώρα, σχετικά με το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια και το κατά πόσον είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά τα παραταξιακά. Το πατρίς ξεπουλάνε τα πάντα. Το θρησκεία έχουν έναν περίεργο θαυμασμό αρχαιοελληνικό που ήταν διώκτης του χριστιανισμού. Αλλά αυτό εντάξει, είναι δευτερεύον. Το οικογένεια έχουν ξεσκίσει τους πολύτεχνους. Τα παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό για να σπουδάσουν ή για να ζήσουν. Τα σχολεία δεν μπορούν να ανοίξουν γιατί δεν έχουν καθηγητές. Άρα, ποια πατρίδα, θρησκεία και οικογένεια μας πουλάνε? Το μπορώ να απαντήσω εγώ. Ναι. Παρακαλώ. Λοιπόν, ως προς το πρώτο, για να το καταλάβουν οι τηλεθεατές, ο κ. Κυρίτσης προφανώς δεν θα θέλει να το καταλάβει. Όταν βγήκε η έκθεση της BlackRock που έλεγε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη υποψήφια χώρα προς χρεοκοπία, έλεγε για ποιο λόγο, αυτό το πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι μπορεί λόγω πολιτικής αβεβαιότητας να σταματήσει η εφαρμογή του προγράμματος των μεταρρυθμίσεων. Άρα βεβαίως, κύριε Κυρίτση, ταυτόχρονα ισχύουν και τα δύο. Όσο τηρούμε το πρόγραμμα των μεταρρυθμίσεων, η χώρα αρχίζει και εξέρχεται και μάλιστα με ΛΟΕΝ αυξανόμενη. Έχει τρία χρόνια που λέτε ότι έχει αρχίσει και εξέρχεται. Τι είναι αυτή η έξοδος?
Αν περιμένουμε. Τι μήπω έχει αυτή η έξοδο για να ξέρει. Τρία χρόνια. Εγώ θυμάμαι από το 2011. Και είσοδο ήταν. Μια χώρα χρεοκοπεί. Από το 2011 θυμάμαι τον Παπα Κωνσταντίνου που τότε τον εκθιάζατε. Έβγαινε η χώρα από την κρίση. Έχει τρία χρόνια που βγαίνει συνεχώ η χώρα από την κρίση. Είμαστε στην αρχή τη εξόδου, είμαστε στη μέση τη εξόδου. Θυμάμαι το Στουρνάρα πρόπερση που λέει έχουμε φάει το γάιδαρο, έχει μείνει ουρά. Έχουμε εκτελέσει το 85%. Και εσεί λέτε ότι αν μια στιγμή σταματήσει η εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων που είναι καταστροφικέ όπω ο έμφυα, θα καταστραφεί η χώρα. Είναι δυνατόν να συμβαίνει. Όλα αυτά μαζί. Κύριε Γεωργιάδη. Λοιπόν, πάμε τώρα. Ελπίζω χωρίς διακοπή. Πρώτα απ' όλα, εμείς δεν το λέμε τρία χρόνια.